εξέλιξη λοιπόν οι εορτασμοί για το Πολυτεχνείο. Θα τα δούμε όλα με την βοήθεια της Μίνας Καραμίτρου και της Αδαμαντίας Λιόλιου. Μίνα, να ξεκινήσουμε από εσένα. Αστακό θυμίζει η Αθήνα και χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους. Και μάλιστα, Ματίνα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελευταία μεγάλη σύσκεψη των επιτελών στην Κατεχάκη, πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία μνήμης για το Πολυτεχνείο. Και θέλω να σας πω ότι δόθηκαν δύο σαφείς εντολές σε όλους τους αστυνομικούς. Πρώτον, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί σε κανέναν να διαλύσει την πορεία μνήμης για το Πολυτεχνείο. Και το δεύτερο, ότι πρέπει πάση θυσία να προστατευτούν περιουσίες πολιτών. Τώρα, 6.000 γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Αστυνομικοί θα βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, εκτός από, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, από τις περιπολίες, από τα ντρόουν, από τα ΜΑΤ, από τους ακροβολισμένους αστυνομικούς στις ταράτσες, από τα ελικόπτερα, μέτρα δηλαδή τα οποία τα βλέπουμε συνεχώς. Θέλω να σας πω ότι έχει δοθεί εντολή να δώσουν περισσότερη σημασία και περισσότερες περιπολίες γύρω από τις πρεσβείες, κυρίως μάλιστα της πρεσβείας του Ισραήλ, επίσης γύρω από κυβερνητικά κτίρια και επίσης γύρω από αστυνομικά τμήματα. Σας θυμίζω ότι έχουμε, Ματίνα, τον πόλεμο που γίνεται στην Γάζα, στο Ισραήλ, και έχουμε επίσης και το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στην Βιωτία. Επίσης, που πυροδοτεί ένταση επίσης, Μίνα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει δοθεί εντολή εκτός από τις πρεσβείες και για τα αστυνομικά τμήματα και για περισσότερα μέτρα προστασία στους αστυνομικούς. Επίσης, δόθηκε εντολή να υπάρχει κλειός ασφαλείας στην περιοχή των Εξαρχείων, συγκεκριμένα να υπάρχουν ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, καθώς επίσης και ομάδες της δράσης. Θυμίζω επίσης, και αυτό είναι και κάτι το οποίο είχε πυροδοτήσει τις προηγούμενες ημέρες, τα επεισόδια που είχαμε στα Εξάρχεια με τις εργασίες που γίνονται εκεί για να δημιουργηθεί ο νέος σταθμός του ΜΕΤΡΟ.